Την Κυριακή το πρωί ο Γρανίτης φιλοξένησε τον Πανακροτηριακό στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας. Οι δύο ομάδες, οι οποίες χαιρετούν τον κόσμο που ήρθε για να τις παρακολουθήσει. Πρώτη καλή στιγμή στο τρίτο λεπτό με το μακρινό πλάγιο από τον Παπακαστρίτσιο, η κεφαλιά η οποία θα γίνει από τον Βουρβαχάκη, η μπάλα θα περάσει out. Ενώ στη συνέχεια ένα σούτ από τον Παδιεριτάκη στο 8ο λεπτό, ο Νικοάρα είναι αυτός ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα με την πλήρη προσπάθεια. Πάλι Πανακροτηριακό στην επίθεση με τον Περάκη, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ο Περάκης ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι με τα χρώματα του Γρανίτη. Νέο μακρινό πλάγιο out, η μπάλα φτάσει στον Μπάτζιο. Αυτός θα κάνει την προσπίση, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, το σούτ, την μπάλα κοντράρει, καταλήγει σε corner. Και από το corner που κέρδισε ο Μπάτζιο νωρίτερα, μία ακόμη φάση διαρκείας μέσα στη μεγάλη περιοχή και ο Δρακάκης, εκεί θα καταλήξει μπάλα, με αυτήν εδώ την προβολή, θα ανοίξει το σκορ στο 13ο λεπτό λοιπόν. Η ομάδα του Ακροτηρίου παίρνει προβάδισμα στο σκορ, ξανά εκτέλεση από το corner. Εδώ ο Παδιεριτάκης δεν μπόρεσε πάνω στους αμυντικούς με το κεφάλι ο Παδιεριτάκης και η προβολή συνέχεια από τον Δρακάκη για να καταλήξει μπάλα στο βάθος εστίας του Νίκο Άρα. Ο Πανακροτηριακός, ο οποίος συνέχισε να πιέζει, ο Παδιεριτάκης θα γυρίσει. Κεφαλιά η οποία θα γίνει από τον Δρακάκη, εκπληκτική επέμβαση στον φύλακα του Γρανίτη. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Πάλι ο Πανακροτηριακός, πολύ ωραία παλιά που θα γίνει από τον Περάκη. Ο Δρακάκης, ο οποίος πλασάρει τον Νίκο Άρα, ο οποίος όμως θα κρατήσει τα σκορ στα επίπεδα του 1-0. Εκτέλεση φάουλ για τον Γρανίτη. Κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο που είχε ανέβει σε τη φάση. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια όμως του Σιροκάκη. Νέο μακρινό πλάγιο out, στο 43 βρισκόμαστε. Ο Δρακάκης από το ύψος μικρής περιοχής θα κάνει το 2-0 ξανά. Δεν είχε πρόβλημα να νικήσει τους αντιπάλους του και από κοντά να διπλασιάσει τα τέρματα για το Ακροτήρι. Ένα ακόμη φάουλ με τον Παπακαστρίτσιο. Μια κεφαλιά η μπάλα προς τα πίσω στην εκπνοή σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου. Το σούτ από τον Βουρβαχάκη, μπάλα κοντράρει και καταλήγει σε κόρνερ. Δεύτερο ημίχρονο με το καλημέρα. Ο Δρακάκης απειλεί με αυτό το σούτ από πάσα του Παπακαστρίτσιου. Εδώ ένα λάθος στην άμυνα. Ο Μπούκλης θα μπει στην πορεία της μπάλας, θα ανοίξει όμως το κοντρόλ. Χαμένη ευκαιρία για τον Γρανίτη, ο οποίος ήταν πιο απειλητικός στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Κοκάκη στο 60, σε αυτήν την ατομική ενέργεια από τα δεξιά, το γύρισμα το οποίο θα γίνει. Ο Μπούκλης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα μειώσει σε 2-1 για τον Γρανίτη. Ο Μπούκλης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή από τον Μάνο Λιμπασιά. Και εδώ σκοράρει για να μειώσει και να δώσει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ενώ εμένα ακόμα μισή ώρα παιχνιδιού. Εκτέλεση, κόρνερ για τον Πανακροτηριακό, κεφαλιά. Νέα χαμένη ευκαιρία από τον Δρακάκη, ο οποίος και εδώ θα απειλήσει με αυτό το σουτ. Το Νικοάρα θα απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Μπάτζη από τα δεξιά σε μια ακόμη προσπάθεια στο 70 θα κάνει το γύρισμα με το στήθος. Προσπάθησε ο Παδιεριτάκης, όμως μπλοκάρει και τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ο Χαλκιαδάκης εκτελεί το φάουλ, μπάλα πάνω από τα δοκάρια και τελικό σφύριγμα το διαιτητή αναμέτρηση. Γρανίτης Πανακροτηριακός 1-2. Με την ομάδα του Πανακροτηριακού να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων.